Καλησπέρα φίλες και φίλοι, σε μια ακόμα εκπομπή γνωρίζω τα μαχητικά θέματα με τον Βαγγέλη Χατζαντώνη. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον δάσκαλο του Bad Boy. Καλησπέρα δάσκαλε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε μας μερικά πράγματα για τη σχολή της Bad Boy στη Σύρο. Πότε ήρθατε, πότε ξεκινήσατε. Λοιπόν, Bad Boys στη Σύρο ξεκίνησε 14 Σεπτεμβρίου του 2015. Είμαστε πολύ νέοι ακόμη. Και παρόλο που η Bad Boys υπάρχει στην Ιταλία ακόμη και υπήρχε στην Ιταλία επί περίπου 10 χρόνια. Τη στιγμή που αποφάσισα να αφήσω την Ιταλία και να έρθω να εγκατασταθώ μονίμως εδώ στη Σύρο, που λογίζω την αληθινή πατρίδα μου, η μητέρα μου ήταν Συριανή, αποφάσισα να κλείσω τη σχολή και εκείνη τη στιγμή μερικά παιδιά που ήταν μαζί μου άνω από 10 χρόνια αποφάσισαν και εκείνα να συνεχίσουν την Bad Boys στην Ιταλία και έτσι έχουμε συνέχεια επαφές μαζί τους. Εμείς ξεκινήσαμε τη σχολή εδώ, πηγαίνει πολύ καλά και που έρχονται τα παιδιά στην Ιταλία, πηγαίνω και εγώ για σεμινάρια εκεί. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια επαφές με την Ιταλία, δεν τα παρατήσαμε. Τι διδάσκεται στη σχολή? Λοιπόν, η σχολή βασικά είναι ασφαλώς πολεμικές τέχνες και ξεκινάμε από το, καλά που είναι το δυνατό μας που είναι η MMA και έχουμε διάφορα τμήματα. Έχουμε τα MMA Kids που είναι τα πολύ μικρά παιδάκια, ξεκινάνε από 4,5-5 χρονών μέχρι τα 12. Μετά έχουμε το MMA Under 18 και μετά έχουμε τα κανονικά τα τμήματα των μεγάλων. Μετά έχουμε Muay Thai που είναι ένα είδος kickboxing από Ταϊλάνδη και που προσθέτει αγωνιές, γονατιές και πτώσεις στο έδαφος. Πυγμαχία, box, κανονική box, pre-box που είναι η προετοιμασία της box χωρίς πλήρη επαφή, στην οποία μετά προσθέτουμε τη λεγόμενη soft box που είναι όσο υπάρχει ένα μέρος που είναι, πώς να πούμε, και ακόμη και στο kickboxing light, ας πούμε υπάρχει μια light box που ονομάζεται soft box. Αυτή προέρχεται από την Ιταλική Ομοσπονδία Πυγμαχίας. Και μετά έχουμε και το functional training που είναι ένα κυκλικό σύστημα για προπόνηση με το οποίο εμείς μπορούμε να το μεταχειριστούμε και όλα και για όλες τις άλλες πολεμικές τέχνες ή και ως κανονική γυμναστική, δηλαδή σαν δυνάμωμα. Δυνάμωμα, αλλά μεταχειρίζεται ακόμη και για endurance, για ταχύτητα, για αντοχή στη ταχύτητα, για δύναμη, για πάρα πολλά πράγματα. Σαν προετοιμασία δηλαδή αγώνων. Σαν προετοιμασία αγώνων, ναι. Τώρα πια το functional training έχει μπει και στην πυγμαχία και στις MMA ασφαλώς ως ένα βασικό σύστημα προετοιμασίας και αυτό είναι... Στη σχολή δάσκεται μόνο εσείς ή υπάρχουν και άλλοι? Όχι, είμαι εγώ, είναι η γυναίκα μου, η Κριστίνα Καπώνη και ο ανιψιός μου, ο Μάρκο Νεγκρισόλο. Και έχουμε χωρίσει τώρα τα τμήματα, έτσι μπορούμε και κατορθώσαμε και να έχουμε και μπόλικες ώρες σε οποίες μπορούμε να δουλεύουμε κανονικά. Η σχολή την έχουμε σκεφτεί ως ακαδημία, δηλαδή ο καθένας που μπαίνει μέσα έχει δικαίωμα να λάβει μέρος σε όσα μαθήματα θέλει και σε όσες πολεμικές τέχνες θέλει, γιατί μερικές φορές προσπαθεί κάποιος να δει αν του αρέσει η πυγμαχία, αν του αρέσει η μπόξη, αν δεν του αρέσει, αν θέλει κάτι πιο ελαφρύ, αν θέλει να ξεκινήσει με κάτι άλλο και έτσι μπορεί ο καθένας με την πορεία του σιγά σιγά πηγαίνει μπρος. Και τι ώρες μπορεί να έρθει ο κόσμος? Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε 11 η ώρα το πρωί μέχρι 1 η ώρα και έχουμε 3 μαθήματα. Έχουμε pre-box, MMA και functional training. Μετά έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και το μεσημέρι στις 3.30 ξεκινάμε πάλι και συνεχίζουμε μέχρι 9.30 ώρα περίπου το βράδυ. Λοιπόν, πείτε μας και μερικά για τη σχολή του Bad Boy που είχατε στην Ιταλία. Bad Boy στην Ιταλία ήταν μια σχολή που πήγαινε πάρα πολύ καλά και ακόμη τώρα μπορώ να πω και με τα παιδιά που την ανέλαβαν πάει πολύ καλά. Είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα προπαντός στις MMA. Ξεκινήσαμε βασικά με kickboxing σαν και όλοι έτσι για να μπούμε μέσα στο επίπεδο, αλλά μετά
Πιάσαμε τις MMA, ξεκινήσαμε το light μέχρι να φτάσουμε σε MMA full contact και ακόμη τελευταίως MMA επαγγελματικές, δηλαδή όπου ο αθλητής πληρώνεται για να λάβει μέρος μέσα σε κλούβα, σε κανονική κλούβα. Και βγήκανε πολύ καλοί αθλητές από αυτή τη σχολή. Διοργανώνεται και σεμινάρια. Συγγνώμη. Διοργανώνεται και σεμινάρια. Διοργανώνομαι σεμινάρια. Τώρα επέστρεψα από Ιταλία, όπου τα παιδιά είχαν διοργανώσει ένα σεμινάριο και τους ακολούθησα έτσι. Και έχουμε συνέχεια επαφές και μέσω Skype και τηλεφωνικός. Έτσι. Κρατάμε, να πούμε, αυτή την επαφή με την Ιταλία, που ασφαλώς είναι η βάση. Από εκεί ξεκινήσανε όλα. Και φαντάζομαι τώρα να βγουν και άλλα παιδιά, άλλοι πρωταθλητέ, γιατί πάνε πολύ καλά τα παιδιά. Προχθές ένα άλλο παιδί, Φαμπρίτσιο Τσιμίνι, μπήκε στο πρώτο του αγώνα MMA και κέρδισε. Και λοιπόν, αυτό μου δίνει μια ελπίδα που όλα αυτά που κάναμε στην Ιταλία δεν θα πάνε χαμένα. Δηλαδή, παρόλο που εμείς το συνεχίζουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά και αυτά που κάναμε στην Ιταλία συνεχίζονται. Υπάρχει μια ουρά, ας πούμε έτσι. Σε έναν αγώνα MMA, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί στον κόσμο περίπου το άθλημα του MMA είναι λίγο. Έχει χτυπήματα, υποτίθεται. Ναι. Πόσο προστατεύεται ένας αθλητής σε έναν αγώνα? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να διακρίνουμε κάτι. Δηλαδή, αυτό που βλέπει ο κόσμος είτε στο YouTube ή στο ίντερνετ, είναι επαγγελματικός αγώνας. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικός ο επαγγελματικός αγώνας από τον αγώνα τον ερασιτεχνικό. Στον ερασιτεχνικό αγώνα και ακόμη και στο light προστατεύεται ο αθλητής, δηλαδή με κάσκα, υποχρεωτικό μασελάκι, τα γάντια δεν είναι 4 ογκές, είναι 7 και έχει και καλαμίδες. Στο επαγγελματικό ασφαλώς, αλλά εκεί πληρώνονται, είναι διαφορετικό. Δεν έχει κάσκα, δεν έχει 7 ογκές, το γάντι είναι μόνο 4, προστατεύει μόνο τα χέρια, δεν έχει καλαμίδες. Και κάθε round είναι 5 λεπτών αντί 3 λεπτών. Λοιπόν, είναι κάτι το πιο δυναμικό, δεν μπορώ να πω πιο επικίνδυνο, γιατί είδα περισσότερους τραυματισμούς σε ποδόσφαιρο παρά σε MMA. Αλλά όσο να είναι, βέβαια, είναι, όταν παίζουμε επαγγελματικά, είναι κάτι το διαφορετικό. Και σε κάθε επαγγελματικό αγώνα υπάρχει και ο γιατρός που είναι ο άρχοντας. Δηλαδή, άμα μπει ο ναι. τέλος, είναι ναι. τέλος. Ναι. Σίγουρα. Ο διαιτητής συνοδεύεται από 3 μέχρι 5 άλλους διαιτητές που είναι έξω από την κλούβα και είναι ο διαιτητής μέσα στην κλούβα. Ο διαιτητής έχει δικαίωμα να σταματήσει τον αγώνα και να καλέσει αμέσως τον γιατρό. Εάν ο γιατρός αποφασίσει ότι για οποιαδήποτε αιτία, όχι μόνο για ένα σχίσιμο ή γιατί χτύπησε άγρια ο αθλητής, αλλά αν λογίζει ότι αυτός ο αθλητής δεν μπορεί να συνεχίσει για οποιαδήποτε αιτία, ο αγώνας σταματάει. Δηλαδή δεν μιλάει κανείς, ούτε η ομάδα, ούτε ο αθλητής. Τι διαφορά έχει ο αγώνας σε κλουβί ή σε ring? Γιατί υπάρχουν αγώνες MMA σε ring και σε κλουβί. Λοιπόν, αγώνες MMA σε ring δεν θα έπρεπε να υπάρχουν για διάφορες αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι γιατί εξ αρχής υπήρχε το ring, γιατί δεν υπήρχαν οι κλούβες. Και ο κόσμος δεν ήθελε να ξοδέψει χρήματα για να νοικιάσει μια κλούβα. Για σκεφτείτε ότι να νοικιάσεις μια κλούβα, σε εμάς στην Ιταλία μας ζητήσανε άνω από 1000 ευρώ για μια βραδιά. Ασφαλώς έρχονται, τη φέρνουν, τη στίζουν και τη διαλύουν και την παίρνουν πίσω. Αλλά για μια βραδιά μόνο 1000 ευρώ μόνο για την κλούβα. Λοιπόν, τι κάνανε? Μερικές φορές συνδυάζανε match box kickboxing και προσθέτανε 2-3 match MMA. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί? Πρώτα απ' όλα η κλούβα, παρόλο την εντύπωση που μπορεί να κάνει, η κλούβα προστατεύει τον αθλητή, γιατί αποφεύγει να πέσει έξω από τα σκηνιά. Γιατί ναι μεν στο kickboxing, στο box, τα σκηνιά προστατεύουν και εντωμεταξύ είναι ένα σήμα εκτός το οποίο δεν μπορεί να πάει ο αθλητής. Στην κλούβα η τέλα διοργανώνει ακόμη, τη χρειάζεται ο αθλητής για να διοργανώσει το παίξιμο. Δηλαδή παλεύει με την πλάτη στην κλούβα, γυρίζει τον αντίπαλο, τον εσπρώχνει. Δηλαδή η κλούβα χρειάζεται ακόμη και για προπόνηση μέσα στην κλούβα. Παίζει και ρόλο και η διοργάνωση.
Εννοείται, πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα είναι μόνο για MMA, αναγκαστικά θα βάλεις κλουβί. Για μένα, ναι. Ακόμη υπάρχουν μερικές διοργανώσεις που βάζουν αθλητές μέσα στο ring. Αυτό γινόταν παλιά στη Ρωσία και στη Ιαπωνία, στο παλιό το Pride. Αλλά ήταν πολύ επικίνδυνο και όταν έβγαινε κάποιος αθλητής έξω από τα σχοινιά, ο διαιτητής αναγκαζόταν να τα σταματήσει και να τον τραβήξει από τα πόδια, να τον βάλει πάλι στο κέντρο και να ξανανεβεί πάλι απάνω του ο αντίπαλος. Και αυτό είναι ένα είδος χασομέρι, ας πούμε, και δεν είναι και ωραίο για το αθλητή. Εντάξει, εγώ δεν κάνω αυτό το άθλημα, αλλά ότι πιο καλά να έχεις το κλουβί, γιατί τον αντίπαλο άμα το κλείσει το... Συντέλατο. Βέβαια. Είναι σύστημα και αυτό. Δηλαδή, ακριβώς όπως σε. Πιο εύκολα δεν μπορεί να φύγει από το ring, αλλά από τη συντέλα. Μάλλον ναι, γιατί το ring είναι και πιο χαμηλό. Δηλαδή, μπορεί και να πάρει κάποια κλίση το σώμα. Η τέλα, η κλούβα είναι τουλάχιστον 2 μέτρα. Και. Από εκεί ασφαλώς δεν βγαίνει. Λοιπόν, πρέπει να τα παίξεις καλά. Και αυτό βοηθά πάρα πολύ, ακόμη και όσοι είναι και striker, δηλαδή που μεταχειρίζονται γροθιές κλωτσιές, και όσοι είναι grappler που προτιμούν την πάλη. Δηλαδή όταν είσαι κλεισμένος μέσα σε μια κλούβα, αναγκαστικά πρέπει να ξέρεις να παίξεις και τα δύο. Όταν είσαι σε διαφορετικό χώρο, είναι κάπως πιο δύσκολο. Λοιπόν. Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο από έναν αθλητή σας στην Ιταλία. Θα μας πείτε μερικά πράγματα γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο αθλητής ξεκίνησε, ήταν καλός στο έδαφος, ήταν καλός στην μπάλη, αλλά ήταν σχεδόν μηδέν στο striking. Σιγά σιγά φτάσαμε σε τέτοιο σημείο που όλα του τα match, αυτό το παιδί σκεφτείτε ότι κέρδισε μαζί μου από τη στιγμή που ξεκίνησε, 8 match στη σειρά, 2 είμαι επαγγελματικά και 6 επαγγελματικά. Τα κέρδισε και τα 8 στη σειρά και το παράξενο πράγμα είναι που τα κέρδισε όλα με striking, όλα με γροθιές. Για να καταλάβει ο κόσμος, striking είναι το παίξιμο όρθιος. Όρθιος με γροθιές, κλωτσιές, γονατιές, αγωνιές. Δηλαδή δεν έχει έδαφος. Δεν έχει έδαφος, ναι. Δηλαδή, σαν να έκανε νοκάουτ. Μερικά τα κέρδισε με νοκάουτ, ναι. Μερικά τα κερδίζει με νοκάουτ. Είναι αυτό που λέμε στο MMA ότι πρέπει ο αθλητής να χτυπήσει. Είναι σαν ένα καρύο χτύπημα. Δεν είναι πιο καλό να μην παίξει, να παίξει όρθιος και να τον χτυπήσει, να πέσει παρά να παίξει σε χάμο. Βέβαια, μερικοί ξεκινάνε από. Ξέρεις τι γίνεται. Μερικοί έρχονται από άλλες πολεμικές τέχνες. Και το κρατούν, το έχουν μέσα στο DNA το δικό τους. Λοιπόν, μερικοί δεν μπορούν να αποφύγουν να πάνε στο έδαφος. Το θένε. Και εγώ δεν τους βιάζω, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει και αυτό και μου αρέσει να προσθέτω κάτι. Εγώ δεν θέλω να βγάζω στον αθλητή κάτι για να του προσθέσω αυτό που θέλω εγώ, αλλά προτιμώ ο αθλητής σιγά σιγά να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που να δημιουργήσει κάτι το δικό του με τη βοήθειά μου. Να κρατήσει το δικό του και εντωμεταξύ να πάμε... Μα σίγουρα και σε ο MMA είναι 9 πολεμικές τέχνες, δεν είναι μέσα. Λοιπόν, το μεικτό που λέμε. Ναι, είναι το μεικτό. Λοιπόν, στην αρχή όταν ξεκινήσαν οι MMA, λέγανε ότι για να κάνεις καλές MMA έχεις ανάγκη να κάνεις box, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, grappling και πολλά άλλα, πάλι και πολλά άλλα. Τώρα οι MMA λογίζονται μια πολεμική τέχνη, κανονική πολεμική τέχνη, δηλαδή δεν έχεις ανάγκη να ξεκινήσεις από κάτι, μπορείς και να ξεκινήσεις κατευθείαν από MMA. Ασφαλώς ο δρόμος είναι δύσκολος, είναι και θέλει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ασφαλώς, αλλά μετά από 6 μήνες, 8 μήνες, τα πρώτα αποτελέσματα ξεκινούν και τα βλέπουμε τα παιδιά. Προφανώς όταν ξεκινούν και είναι νέα παιδιά, νέα παλικάρια, έτσι είναι πολύ καλό. Σε τι ηλικία πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό? Λοιπόν, εμείς τα ξεκινάμε πολύ, πολύ μικρά, έχουμε και 4,5 και 5 χρονών, από 5-6 είναι το καλό, μέχρι τα 12 είναι τα kids. Αυτό που είναι βασικό είναι ότι ο δάσκαλος πρέπει να είναι ειδικευμένος να διδάσκει σε μικρά παιδιά. Αυτό γιατί δεν πρέπει να δώσουμε να τα τρομοκρατήσουμε. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουν την πολεμική τέχνη ξεκινώντας να παίζουν βασικά.
Λοιπόν, έχουμε και μερικά εργαλεία που μεταχειριζόμαστε για τα μικρά παιδιά. Ξεκινάνε και αυτά, για σκεφτείτε, ακόμη και με κυκλικό, με functional training, ασφαλώς περιορισμένο και με ορισμένα εργαλεία που, είναι, που δεν, έχουν, δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο. Και με μπαλάκια και με λάστιχα και με step και με σχοινάκια. Και σιγά 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 ξεκινάμε, που και που βάζουμε μια κολοτούμπα, που και που βάζουμε μια κλωτσιά, λίγη δουλειά σε ένα σάκο ελαφρύ, στους στόχους σιγά σιγά, και αυτό τα πηγαίνει σιγά σιγά στις πολεμικές τέχνες, χωρίς να τους λέμε λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκινήσεις, πρέπει να κάνεις αυτό, σε αναγκάζουν να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις 50 κοιλιακούς. Αυτό δεν είναι λογικό, γιατί είναι πολύ μικρά παιδάκια μερικές φορές και αυτά θέλουν να παίζουν και σε ένα ορισμένο σημείο χάνουν και λίγο ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν για μια ώρα συνεχώς όπως μπορεί να κάνει ένας μεγάλος. Πώς έχει βοηθήσει τις πολεμικές τέχνες αυτό που λέτε το fashion training ή το cross training, όπως το λέω κάθε διαφορετικό τέτοιο. Δηλαδή, πόσο βοηθάει έναν αθλητή επαγγελματία ή να μπορεί να μην παίξει επαγγελματικό αγώνα, μπορεί να παίξει πρωταθλήματα Ελλάδος και τέτοια πράγματα. Πώς βοηθάει τον αθλητή αυτό το εγκύμημα που κάνουμε? Μπορώ να σας πω 200%. Δηλαδή έχει διπλασιάσει πάρα πολύ. Δηλαδή έχει αλλάξει το στυλ παιχνιδιού ενός αθλητή, ενός μιας πολεμικής τέχνης, με την έκρηξη εννοείται. Ναι, σίγουρα. Και την ταχύτητα. Ναι. Αυτό που βασίζομαι εμείς στο functional training είναι η εκρηκτική δύναμη, λεγόμενη εκρηκτική δύναμη. Δηλαδή, να κατορθώσεις να παίξεις σε 1,5 μέτρο, 2 μέτρα, να ρίξεις κλωτσιά, αγροθιά ή ένα shoot για να ρίξεις τον αντίπαλο στο έδαφος σε ένα χιλιοστό. Και γι' αυτό το functional training είναι τέλειο, τέλειο. Δεν υπάρχει σχολή στην Αμερική όπου γεννήθηκε, δεν μπορώ να πω ότι γεννήθηκαν οι MMA, γιατί οι MMA λογίζω ότι είναι το πιο μεσογειακό σπορ του κόσμου, γιατί προέρχεται από το παλιό Παγκράτιο, αρχαία Ρώμη, αρχαία Ελλάδα. Αλλά στην Αμερική μπορούμε να πούμε οι Αμερικάνοι το διοργανώσανε. Γι' αυτό αλλάξανε και το όνομα. Αυτό αλλάξανε. Έχουν κάνει UFC. Το UFC είναι Ultimate Fighting Championship. Δεν υπάρχουν ομοσπονδίες, υπάρχουν circuit. Δηλαδή παίρνεις μέρος σε αγώνες και σε αυτούς τους αγώνες σιγά σιγά ανεβαίνεις. Δεν είναι διαφορετικό όπως το που είναι ένα κυκλικό σε κάποια αγώνες που παίζει και ο Ρέμον Ντάνιελς. Ναι. Δεν είναι περίπου το ίδιο σαν MMA. Είναι όχι. Σαν semi-contact είναι αυτό. Μάλλον σαν semi-contact. Full contact. Contact, ναι, με επαφή, ναι, ναι. Αλλά είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Να, έχουμε το Anderson Silva με το... Ο Silva είναι κορυφαίος. Φοβερός, ναι. Φοβερός. Ο Silva δεν είναι που ήταν βοηθός, τον έκανε εκπαίδευση ο Steven Seagal. Steven Seagal, Steven Seagal, ναι, ναι. Εδώ βλέπουμε τώρα ένα βίντεο ακόμα από τη σχολή σας, Bad Boy, που έχει το 2013. Τι είναι αυτό? Ναι, αυτό είναι λίγο, έχουμε μαζέψει την ιστορία, είναι ένα βιντεάκι με πολλές φωτογραφίες. Η ιστορία της Bad Boys στην Ιταλία, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε μέχρι το 2013. Εδώ θα παρατηρήσετε ότι έχουμε ring, παίζαμε σε ring. Δεν υπήρχαν μάλλον ούτε διοργανώσεις που να μπορέσαν να μας νοικιάσουν κλούβα. Και έτσι αναγκαστήκαμε να πάρουμε ένα ring και πάνω στο ring ξεκινήσαμε. Αλλά σιγά 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 αλλάξαν τα πράγματα και τώρα έχουμε και την κλούβα μέσα στο γυμναστήριο. Λοιπόν, και αυτό μας βοηθά πάρα πολύ. Στην Ιταλία τι διοργανώσεις υπάρχουν? Λοιπόν, στην Ιταλία υπάρχουν αρκετές σοβαρές, να πούμε, καλές. Υπάρχει τώρα το τελευταίο, είναι το Venator, υπήρχε το Impera, υπάρχουν και άλλες πιο μικρές. Περίπου είναι σαν και της Ελλάδος τα The Battle και περίπου σε αυτή την κατηγορία. Περίπου σε αυτή την κατηγορία, ναι. Περίπου σε αυτή την κατηγορία. Είναι, να πούμε, ένα καλό επίπεδο. Τώρα έρχεται στην Ιταλία, έρχεται και το Bellator, που ήταν το δεύτερο μετά από το UFC, το δεύτερο μεγαλύτερο circuit, παγκόσμιο circuit. Τώρα έρχεται στην Ιταλία, μου φαίνεται 16 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Τωρίνο, Βόρειο Ιταλία. Θα έχουν και εκεί κλούβα κανονική και εκεί θα είναι και πολύ καλοί
παίκτες πολύ καλοί αθλητές. Έχει πολύ καλούς παίκτες στην Ιταλία στο Point Fight. Ναι, έχει. Έχει. Η Best Fighter είναι το. Ναι, έχει. Έχει και εκεί, ναι. Είναι το πρώην επίπεδο και... Αλλά σίγα σιγά θα... Εσείς από πού ξεκίνησατε? Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα σαν και όλοι, εγώ είμαι τώρα πια γέρος, με το καράτε. Έλαβα μέρος σε αγώνες, μπήκα στην Ιταλική Εθνική Ομάδα, έκανα καράτε για περίπου 15-16 χρόνια. Κέρδισα 3 τίτλους στην Ιταλία, εθνικούς, ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Μετά ξεκίνησα με το... τότε ήταν 1975 και... Φτάνανε το, δεν υπήρχε ακόμη το kickboxing, υπήρχε το full contact που έρχονταν από την Αμερική. Μετά για να αισθανόμουν ότι κάτι μου έλειπε στα χέρια, λοιπόν πήγα και ακολούθησα για 3 χρόνια τη σχολή του Cesare Frontaloni, που μετά έγινε διάσημος προπονητής της Ιταλικής Εθνικής Ομάδας για box, για πυγμαχία. Και μετά από εκεί συνέχισα με kickboxing, έκανα, ακολούθησα πάρα πολλά σεμινάρια στην Αμερική και στην Αγγλία, Brazilian Jiu-Jitsu, grappling, ακόμη και kendo, JKD, πάρα πολλά. Και μετά ερωτεύτηκα τις MMA και από εκείνη τη στιγμή και μετά ακολουθώ αυτό προπαντός και Muay Thai ασφαλώς, αλλά βασικά αυτό που ο μεγάλος μου έρωτας είναι, είναι η MMA. Από εδώ και πέρα τι υπάρχει για την Bad Boys? Από εδώ και πέρα έχουμε αρκετά, αρκετά, παρόλο που είμαστε ακόμη μικροί και νέοι, αλλά έχουμε πολλά, γιατί τώρα 3 Απριλίου θα διοργανώσουμε στο καφενείο Μέγαρον, ακριβώς για αυτά τα μικρά που σας έλεγα πριν, τα kids, μια μικρή, συγγνώμη, μικρή, πώς το πούμε, θα παρουσιάσουμε τα μικρά, τα παιδάκια και τα under 18. Μετά έχω προβλέπω ένα σεμινάριο για χειροπέδες, όπλο και γκλόμπ για την αστυνομία στη Σύρου και το λιμενικό σώμα. Και μετά βλέπουμε να δούμε και κανένα αγώνα σιγά σιγά, γιατί έχω μερικά παιδιά που φαντάζομαι ότι θα εξελιχθούν ακόμη περισσότερο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αν είναι, και να μην είναι MMA αμέσως, εντάξει, ξεκινάμε και με kickboxing και με box, ό,τι να είναι, Muay Thai, δεν πειράζει. Αυτό κάναμε και στην Ιταλία στην αρχή, ξεκινήσαμε έτσι και μετά σιγά σιγά πήγαμε μπρος με MMA. Και εντωμεταξύ έχουμε και τα παιδιά που από την Ιταλία συχνά πυκνά έρχονται στη Σύρο, κάνουν προπόνηση και εγώ πηγαίνω εκεί, αλλά φαντάζομαι τώρα μέχρι το καλοκαιράκι να έρθουν 5-6 άτομα από Ιταλία να τους έχουμε στο γυμναστήριο και έτσι και τα παιδιά της Σύρου τουλάχιστον να έχουν και μια διαφορετική άποψη από αυτό που γίνεται, τι συμβαίνει και τι προπόνηση κάνουν και στο εξωτερικό. Για μένα φαντάζομαι, λέω ότι αυτό είναι πολύ βασικό. Κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον δάσκαλο.